Θα έχουμε θερμοκρασίες 41 βαθμούς στην Παλαιόχωρα, 38 στο Καστέλι, 37 στο Σπύλι και την Ιεράπετρα, ενώ και στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, 39 βαθμούς. Κοιτάξτε, είμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο κύμα καύσωνα, θα έλεγα, που θα έχει και διάρκεια και ένταση. Θερμοκρασίες θα φτάσουν στην χώρα μας μέσα στο Σαββατοκύριακο και στην Κρήτη. Το Σαββατοκύριακο είναι η περίοδος με τις ψηλότερες θερμοκρασίες και θα δούμε που θα φτάσουν και πιθανόν να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Στις περιοχές που έχουν ψηλές θερμοκρασίες είναι και η Κρήτη. Στις περιοχές περιοχές είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Περιμένουμε στο Σαββατοκύριακο να έχουμε μέγιστο 35-36 βαθμούς και 40-41 πιθανότητα στην περιοχή της Μεσαράς που ήδη είχαν ψηλές θερμοκρασίες και χθες και σήμερα είδαμε 35 βαθμούς. Θερμοκρασίες που να επιθυμίσω για το Μάιο περίπου 10 βαθμούς. Με 10 με 12 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές. Άρα μιλάμε ότι πλέον ο υδράργυρος πάει κάθε ρεκόρ και στην Κρήτη και στην Ελλάδα συγκριτικά με τις ίδιες χρονικές περιόδους αντίστοιχων προηγούμενων ετών. Νομίζω δεν είχαμε ξαναδεί τόσο πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, 37, 38 και 40 στην Κρήτη μήνα Μάιο. Συνήθως μέσα καλοκαιριού, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, κάπου εκεί δηλαδή παρατηρούνταν οι συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Έχουμε καταγράψει τα προηγούμενα ρεκόρ. Εκτιμούμε ότι σε πολλές περιοχές της χώρας μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πέσουν. Για το μήνα Μάιο πάντως μιλάμε. Και πιθανόν να πέσουν και μεγάλη διαφορά. Επομένως είναι κάτι που επομένως θα το συζητήσουμε καλύτερα την Κυριακή, αυτό έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Θα συνεχίσουν όμως οι θερμοκρασίες, παρόλο που θα υποχωρήσουν λίγο από την Κυριακή, μέχρι και την Τετάρτη θα παραμείνουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όμως μιλάμε σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας κυρίως, θα έχουν 6 ίσως και 7 ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πράγμα που είναι αφύσικο για την εποχή, η απόκληση είναι πολύ μεγάλη. Αλλά όσον αφορά και την διάρκεια, βέβαια, και τη διάρκεια που έχουμε. Ευτυχώς που συμβαίνει αυτή η πολύ θερμή εισβολή αυτή την εποχή, συνέβη μέσα στο καλοκαίρι, θα δημιουργήσει πραγματικά πολύ εκρηκτικές καταστάσεις. Εικάζεται πάντως, κύριε Λαγκουβάρδη, ότι έχουμε πει αντίο στις βροχές και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι νωρίς να το πούμε. Είναι νωρίς να το πούμε. Αυτό που αρχίζει και φαίνεται τώρα, γιατί μιλάμε για ένα ορίζοντα πρόγνωση περίπου μια εβδομάδα, ότι με αυτή την πολύ ισχυρή θερμή εισβολή θα προκύψει ισχυρή ψυχρή εισβολή. Με τόσες θερμοκρασίες και αρκετά φαινόμενα. Επομένως, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και στο παρελθόν. Δηλαδή, ναι. Μετά από ισχυρές θερμές εισβολές μέσα στο Μάιο, να ακολουθούν ψυχρές εισβολές. Και πιθανόν να επενδυθεί και σε αυτή την περίπτωση. Θα έχουμε καλύτερο εικόνα όμως μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί θα συμβεί μετά τη θερμή αυτή εισβολή. Πιθανόν όμως να έχουμε έντονα φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση θα δοθούν απαραίτητες προειδοποίησεις. Θα χρειαστεί προσοχή από την Πέμπτη και μετά, για ένα διήμερο τουλάχιστον. Από την Πέμπτη και μετά, έτσι. Από την Πέμπτη και μετά. Να Πέμπτη και μετά. Μέχρι την Τετάρτη όμως έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα. Με την αιχμή του Σαββατοκύριακο. Να πω και ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Οι θερμοκρασίες της θάλασσας είναι ακόμα σχετικά χαμηλές. 19 με 20 βαθμούς είναι οι θερμοκρασίες της θάλασσας στην Κρήτη. Είναι οι ψηλότερες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μαζί με τη Ρόδο, που φτάνουν τοπικά και τους 21 βαθμούς. Είναι θερμοκρασίες που σιγά σιγά νομίζω κάποιος έχουν ξεκινήσει βέβαια να μπαίνουν. Και η ζέστη που θα αρχίσει τις προηγούμενες μέρες θα βοηθήσει στο πιθανικά νερά να ζεσταθούν λίγο και επομένως να αρχίσει να γίνεται έτσι ευχάριστη και η παραμονή στο νερό. Όσον αφορά το γεωγραφικό έτσι ανάγλυφο της Κρήτης, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα επόμενα 24 ώρα, ποιες είναι εκείνες οι περιοχές που θα γίνουν αποδέκτες μιας θερμής εισβολής, που θα δούμε έτσι και τις πιο αυξημένες τελικά θερμοκρασίες, κύριε Λαγκουβάρδη? Κοιτάξτε, η θερμή εισβολή θα καλύψει σχεδόν όλη τη χώρα. Τοπικά όμως, όπως είπατε και εσείς, και στην υπηρετική χώρα αλλά και στην Κρήτη, υπάρχουν περιοχές που κλασικά ευνοούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτή είναι κυρίως η πιάτη της Μεσαράς, που έχει τις ψηλότερες θερμοκρασίες στη Μεσαρά. Την εισβολή. Δεν είναι μια θερμή εισβολή που συνέβη με θελώδεις ματιάδες και να έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες στις βόρειες περιοχές του νησιού και μόνο και πολύ ψηλές όπως είχαν πριν από μερικές ημέρες. Είναι μια γενικευμένη κατάσταση, επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος, όπως είπα, της Ανατολικής Μεσογείου. Όλη τη Ελλάδα, των οποίων Βαλκανίων, τμήματων τη Τουρκία που επίση έχουμε πολύ ψηλέ θερμοκρασίε και στην Κύπρο βέβαια και στην Κρήτη. Αλλά στην Κρήτη εκτιμούμε ότι τα μοντέλα μα δείχνουν ότι οι πρώτε θερμοκρασίε είναι στην περιοχή τη Μεσαρά. Θα παραμείνουν όμω οι θερμοκρασίε 36, 37 και σε άλλε περιοχέ. Αλλά και στη Μεσαρά 40 βαθμοί αυτή την εποχή με 14 βαθμοί πάνω από το κανονικό. Μάλιστα. 40 βαθμούς στη Μεσαρά λοιπόν τις επόμενες μέρες. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει τελικά και ο κόσμος. Φαντάζομαι ότι θα βρει καταφύγιο σε κάποια παραλία. Κύριε Λαγκουβάρδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ είμαστε βεβαίως να παρακολουθούμε. Να πούμε και για τη συνέχεια την επόμενη, για την αλλαγή του καιρού που θα έχουμε στα μέσα της εβδομάδας. Να είστε καλά.